ειλικρινά καυγά ελληνοαγγλικό δεν έχω ξαναμαραδεί. Δεν ήταν σαν ταινία. Τον είδες τον καυγά. Πώς. Εγώ είδα μία χυμαρόδι, ένα σόλο, ένα μονόλογο συγκλονιστικό. Πόσες γενναίες τον πέρασε. Ποιανού είναι το εστιατόριο, μήπως είναι αυτουνού. Του Μάριο Μοσχαριού. Αυτού είναι. Τι γομάρι. Που πάει στον Γκόρντον Ράμψι που δεν του μιλάει στα αγγλικά και του λέει αυτό εδώ είναι ένα γομάρι. Είναι ένα γομάρι. Και κοιτάει ο Γκόρντον. Ο μάγειρα, ο αρχοντομάγειρα σου κατάλαβε. Τα κατάλαβε όλα. Απλά έκανε λίγο τη μόνο αυτό ήρθε. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει τα λόγια. Καταλαβαίνει. Πέφτει βρυσίδι. Πέφτει όταν ήταν ελληνοαγγλικά. Θα είχαν γίνει τα complain. Δεν θα είχαν γίνει τα complain. Είναι του Τζέικ. Με ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό. Είναι του Τζέικ Παύλα Ιακωβού αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το χρέος ποιος το έχει. Προφανώς δανείστηκε η οικογένεια, η μητέρα, για να λειτουργήσει το εστιατόριο. Και αυτή είναι η θεία που βρίζει. Η θεία δουλεύει μαζί με την αδερφή τη. Και βρίζει την αδερφή και το γιο, τον ανιψιό. Για το ότι όλο αυτό βρίζει είναι. Και την αδερφή τη όμω. Εσύ τον έκανε έτσι. Κοιμάται, δεν δουλεύει. Σκάσε κι εσύ. Γιατί υποθάλπε έναν τεμπέλι. Ναι, ένα γομάρι. Ένα, ένα μοσχάρι. Τον Τζέικ Άκοβο. Άρα λοιπόν η ίδια είναι σαν να έχει υπομειστεί το χρέο. Ναι, προσπαθεί να στηρίξει την αδερφή τη. Και τίποτα δεν πάει καλά. Για να ξοβλήσει. Τα παράπονα είναι γιατί το εστιατόριο δεν είναι. Σωστό. Γιατί ο Τζέικ δεν πηγαίνει όσο πρέπει. Και αυτό ο Τζέικ... είναι το πρόβλημα που έκανε εδώ ο Μποτρίνη. Πρέπει να σταματήσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι όλοι έξω. Τι είναι αυτά. Και ο Ράμψελ. Είσαστε άχρηστοι, δεν ξέρετε τι κάνετε. Αυτό... Και κυρίως κακοδιαχείριση. Και νομίζω ότι υπάρχει κάτι στην κακοδιαχείριση του μαγαζιού. Βεβαίως. Ναι, που η μάνα. Και πάντα. Ο Ράμψελ είναι άνθρωπος που ταχώνει. Δεν φοβάται. Αλλά πρώτη φορά τον είδαμε κομπλαρισμένο. Όχι ανάσα. Αυτό που βλέπει εδώ είναι ένα γομάρι. Καταπληκτικό ήταν. Φοβερό. Να τάχασε ο Ράμψελ, ο οποίο είναι ο χειρότερο με τα νεύρα του. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι, ότι κάθε φορά που πάει σε ελληνικό εστιατόριο. Γιατί έχει γιατί πάει, πάει πολλές φορές. Ναι, έχει πάει διάφορες φορές. Είναι πολλά χρόνια. Α, του αρέσει. Είναι, ξέρεις τι, έχει κάνει μια σειρά εκπομπών και το Εφιάλτη στην Κουζίνα και το The F Word που είναι φαγητό, αλλά και η άλλη κακιά η λέξη, γιατί και ο ίδιος την ξεστομίζει πολλές φορές. Όπου πηγαίνει σε διάφορα εστιατόρια και έχει πάει πολλές φορές σε ελληνικό εστιατόριο. Για μας μόνο διαφήμιση είναι. Εντάξει, τώρα ίσως όχι η κυρία, γιατί ποιο τουρίστα θα θέλει να έρθει να συναντήσει μια τέτοια κυρία. Γιατί καταλαβαίνει έτσι με αυτά που είπα. Αφού τα ελληνικά, πώς δεν ξέρεις ελληνικά πια. Εμείς δεν έχουμε ταπεραμέντο. Για το χρέος είπε, εκεί είναι το πρόβλημα. Πολύ ταπεραμέντο. Συγγνώμη, εσάς δεν έχει έρθει ξένο στο σπίτι σας που η μάνα σας να σας βρίζει αλλά χαμογελαστά. Δεν έχεις φέρει αυτά που πρέπει, βάσο γαϊδάρα. Και όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, η μάνα μου μιλάει πιο αργά απλά. Θες καρπούζι! Ναι, 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 καρπούζι, τελείς. Μαμά δεν σε καταλαβαίνει γιατί μιλάει αγγλικά. Θες καρπούζι! Δεν το δείχνει κιόλας, καρπούζι! Γιατί εγώ το έχω δει με όλους τους τρόπους. Αυτή είναι η εξήγηση. Λοιπόν, πάντως πέρα από τον Ράμσεϊ και άλλοι πάρα πολύ διάσημοι σεφ και ο Τζέιμι Όλιβερ έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει ανεβάσει μάλιστα και στο Instagram φανταστικές παραδοσιακές συνταγές από την Ικαρία. Αλλά το πιο ωραίο νομίζω ήταν και ο Άντωνι Μπουρντέν που είχε αφιερώσει την τελευταία του εκπομπή στην Άξο και είχε πει ότι εδώ είναι ο γαστρονομικός παράδεισος. Αυτό το νησί τα έχει όλα. Είναι ένα νησί που έχει πλήρη αυτοκτονία. Έχουν τα πάντα. Κατάλαβες την τελευταία φορά που ήρθαν οι άνθρωποι από